Συμπαίνω μέσα. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο Σύνδεσμο Ιδιωτών Ελλήνων. Ο σύνδεσμός μας, σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του το 1933, που σημαίνει ότι του χρόνου κλείνουμε 90 χρόνια, είχε δύο σκοπούς και στόχους. Ο ένας ήταν η συνεισφορά του στην κοινωνική πρόνοια και ο δεύτερος ήταν η συμβολή του και η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πολιτισμός σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τα κυριότερα όμως είναι μαθαίνω, αγαπώ και τιμώ. Αυτό λοιπόν ο σύνδεσμός μας κάνει εδώ και 30 χρόνια. Σήμερα κλείνουμε 30 χρόνια που τιμούμε και έχουμε αφιερώματα για την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Ξεκινήσαμε ακριβώς τον Μάρτιο του 1992 με πρώτο αφιέρωμα στο Θάνο Κοτσόπουλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τιμήσει πάρα πολλούς. Θα αναφέρω ενδεικτικά Άννα Συνοδεινού, Μελίνα Μερκούρη, Βέρα Ζαβιτσιάνου. Τους ξεχνάω. Και αυτές όλες τις, όχι όλες, αλλά τις περισσότερες εκδηλώσεις τώρα προσπαθούμε αρχιακά να τις συγκεντρώσουμε και για όσες έχουμε βίντεο τις ανεβάζουμε στο κανάλι μας στο YouTube, στο κανάλι του Συνδέσμου. Οπότε θα σας προέτρεπα να μπείτε και να τις δείτε, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Σήμερα τιμούμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Την οργάνωση, την επιμέλεια και την παρουσίαση έχει ο αγαπημένος μας Πάνος Κατέρης. Και πριν να παραδώσω τη σκυτάλη στον Πάνο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ρυθμίσετε τα κινητά σας στο αθόρυβο, ούτως ώστε να μην έχουμε παρεμβολές. Και λυπάμαι, αλλά πρέπει να συνεχίσετε να φοράτε τις μάσκες σας. Οι καιροί τα επιβάλλουν. Πάνο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου καθιερώθηκε το 1962 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου και εορτάζεται στις 27 Μαρτίου. Το μήνυμα μεταφράζεται σε 20 γλώσσες, δημοσιεύεται σε όλο τον κόσμο και διαβάζεται σε όλα τα θέατρα. Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων από πάντα έδειχνε και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη σημασία που παίζει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Έτσι και φέτος γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, τιμώντας μια προσωπικότητα του θεάτρου, ο οποίος είναι ένας ηθοποιός που τιμά την τέχνη του με τον καλύτερο τρόπο. Με σεβασμό, με ήθος και συνέπεια. Τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Αθήνα, στην πλατεία Βάθη. Εκεί, στην οδό Φρυνίγου, μεγάλωσε ο μικρός Γιωργάκης. Εκεί έπαιξε, εκεί τριγύριζε. Ήταν ένα παιδί με όνειρα, ένα παιδί που ήθελε κάτι να κάνει. Και όπως αποδείχθηκε, το έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, είναι αυτό που λέμε καρπός θεάτρου.
Ο πατέρας του και η μητέρα του, γνωστή θεατρίνη της εποχής. Ο πατέρας του, ο τενόρος Μιχαήλ Κωνσταντίνου και η μητέρα του, ηθοποιός της οπερέτας και της υπεθεώρησης, η Νίτσα Φιλοσόφου. Ακολουθούσε τους γονείς του, τους σπουδαίους αυτούς καλλιτέχνες, στις τουρνέ, στην επαρχία, όπου παρουσίαζαν πάνω από 20 έργα, μένοντας σε κάθε πόλη για αρκετό καιρό, παίζοντας συνέχεια. Όπως λέει ο ίδιος στο βιβλίο του Showtime, πέρασε τα παιδικά του χρόνια μεταξύ περιπέτειας, στέρησης και κακουχίας. Παρ' όλα αυτά, πήρε την απόφαση να ακολουθήσει το επάγγελμα των γονιών του. Έτσι, δίνει εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε ως εντελώς ατάλλαντος. Πεισμόνει και δεν το βάζει κάτω. Δίνει εξετάσεις στο θέατρο τέχνης και ο Κάρολος Κούν αναγνωρίζει στον νεαρό Κωνσταντίνου το ταλέντο του. Έτσι, ξεκίνησε μια πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Μια πορεία που κρατά πάνω από 60 χρόνια. Με επιτυχίες, με αποτυχίες, με χαρές και απογοητεύσεις. Και πάντα με σκληρή δουλειά, υπηρετώντας με σεβασμό την τέχνη του σαν ηθοποιός, σαν σκηνοθέτης, αλλά και σαν συγγραφέας. Ας προσπαθήσουμε τώρα να γνωρίσουμε τον ηθοποιό, αλλά και τον άνθρωπο Γιώργο Κωνσταντίνου μέσα από φωτογραφίες, κυρίως της προσωπικής του ζωής.
ο κινηματογράφος ήταν αυτός που αφιέρωνε τους ηθοποιούς και τους έκανε δημοφιλείς στο ευρύ κοινό. Τότε που ακόμα δεν υπήρχε τηλεόραση, οι ταινίες παίζονταν και στο πιο μικρό χωριό της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στους ηθοποιούς να αγαπηθούν από τον κόσμο και πολλοί από αυτούς να γίνουν είδωλα. Ακόμα και τώρα που οι ταινίες τους παίζονται ξανά και ξανά στην τηλεόραση, μας κάνουν να μην ξεχνάμε όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ο μόνος ηθοποιός που γύρισε τις λιγότερες ταινίες, μόλις 20, ενώ άλλοι συναδελφοί του έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 50 και μερικοί πάνω από 100 ταινίες. Στον κινηματογράφο, την πρώτη ευκαιρία του την έδωσε ο Αλέκος Σακελάριος στην ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανείο» με την περίφημη σκηνή του Προφητερών. Όπως λέει ο ίδιος, ο Σακελάριος τον καθοδήγησε, αλλά ο αυτοσχεδιασμός ήταν δικός του. Αυτό λοιπόν τον ανέβασε στην κορυφή και τον έκανε πρωταγωνιστή και θεσάρχη. Ο Κωνσταντίνος στον κινηματογράφο έφερε ένα νέο είδος παίξηματος, μια άλλου είδους τεχνική. Επίσης, ο Κωνσταντίνου δεν τυποποιήθηκε, δεν επαναλάμβανε τον εαυτό του. Λίγες, όπως είπαμε, οι ταινίες που πρωταγωνίστησε, αλλά πολλοί και διαφορετικοί οι ρόλοι που ενσάρκωσε. Και πάντα στους κωμικούς ρόλους φρόντιζε να υπάρχει ένα δραματικό υπόβαθρο, μια δραματική πινελιά. Λίγες οι ταινίες, αλλά μεγάλη συμβολή του Γιώργου Κωνσταντίνου στον ελληνικό κινηματογράφο. Ας δούμε τώρα μερικές σκηνές, τις πιο χαρακτηριστικές της πορείας του στον κινηματογράφο. Ο Τζον, ο αγαπητότατος Τζον. Λοιπόν, καλώς μας όρισες, Τζον. Στην υγειά σου, Τζον. Στην υγειά σας, κύριε Τζον. Θα μου επιτρέψετε να μην πιω. Λίγο νεράκι μόνο. Όπως θέλεις, αγαπητέ μου. Το στομάχι σας, κύριε Τζον. Μάλλον. Μήπως τα νεφρά σας. Πιθανόν. Λοιπόν, η χολή σας θα είναι και να μου το θυμηθείτε. Α, μπαμπά, τη χολή του δεν έχει και ο καημένος ο κύριος Ασπρολέον. Απ' τη χολή του δεν συγχωρέθηκε. Έκτακτο. Ως αστείο έκτακτο. Παρακαλώ, κύριε. Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ. Μάλιστα. Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι, από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ. Α, προφιτερόλ, κύριε. Πώς το πες? Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας το μάθω. Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ. Μάλιστα. Και πώς σας μιλήσετε? Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες. Μάλιστα. Δεν μου λες αυτό το προφιτερόλ. Το προφιτερόλ. Πόσο κάνει? 7 δραχμές, κύριε. 7 δραχμές. Μάλιστα. 7 δραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 δραχμές? Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε. Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέχνεις τις πάστες? 4 δραχμές, κύριε. Α, 4 δραχμές. Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό. Να πάρει ένα πουρο. Πουρο. Άναψε. Άστινε, είπα. Ανάποδα. Ρούμπα. Έχουμε χαρές. Χαρές και πανηγύρια. Σήμερα γύρισε η κόρη μου από το Μόναχο. Μπα, γύρισε μικρή Λίζα. Μικρή. Μικρό είναι το μάτι σου. Η Λίζα τώρα είναι κοτσαμκοπέλα. Ξέχασα. Όταν ένα κορίτσι το γνωρίζεις από μικρό παιδάκι. Βέβαια. Είναι όμως πολύ χαριτωμένο κορίτσι. Εσύ δεν την ξέρεις καλά. Δεν αξίζει σπουδαία πράγματα. Τι? Το πουρο. Το πουρο. Λοιπόν, είναι πολύ χαριτωμένο κορίτσι. Ψηλή, με μια σιλουέτα. Κούκλα, παιδί μου. Κούκλα, χαριτωμένη. Με τις καμπύλες της. Εμένα τα πλακέ μου αρέσουν καλύτερα. Τι πες? Τι πω, συνεχίζει. Όπως σου έλεγα, λοιπόν, πολύ χαριτωμένο κορίτσι. Μορφωμένη, έξυπνη, νοικοκυρά. Μ' άλλα λόγια, έχει όλα τα προσόντα για να κάνει ευτυχισμένο το μέλλοντα σύζυγό της. Αλλά ένα ελάττωμα έχει. Βρωμάει.
σε μένα σ' αγγίξω. Θέλω να πιστέψω πως είναι αλήθεια αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Μίλησέ μου να ακούσω τη φωνή σου. Αγάπη μου. Εσύ είσαι. Ένα χρόνο σε ψάχνα στα όνειρά μου. Κι εγώ. Και τώρα σε βρήκα. Δεν θα βγάλω ποτέ τη στολή αυτή ο πάνω μου, μην τύχει και σε ξαναχάσω. Όχι αγάπη μου. Δεν θα σε αφήσω να μου ξαναφύγεις με εκείνο το αμαξάκι. Θυμάσαι. Το άλλο Σάββατο, στις 8 το βράδυ, σε περιμένω στο χρυσό όνειρο. Ναι, στις 8 το βράδυ, το άλλο Σάββατο, στο χρυσό όνειρο. Θεέ μου, μήπως ονειρεύομαι. Τσίπισέ με. Σε παρακαλώ, τσίπισέ με. Πού προτιμάς να σε τσίπισω? Όπου να είναι. Και μου το έκρυβες πως ήσουν εκείνος που αγαπούσε. Φύγε! Φύγε να με σε ξαναδώ στα μάτια μου! Τέρας! Ω, συγγνώμη. Καλησπέρα. Α, εδώ είσαι εσύ, ε. Τι κάνεις, Μέρη? Για την ώρα καλά είναι, καλά εκεί. Λοιπόν, μαντάμ, πώς πήγε το Ινστιτούτο Καλονής? Μασάζ, ε, μασάζ. Μπα, γιατί τόσο ενδιαφέρον? Γιατί ρώτησα, μαντάμ. Και μου είπαν δεν έχετε πάει καθόλου, μαντάμ. Και πώς ρώτησες αφού δεν έχει τηλέφωνο? Έχει όμως ταξί. Το παίρνεις, πηγαίνεις, τυπάς την πόρτα σου ανοίγουν. Η κυρία Χαριδί μου, η κυρία Λιλή, δεν ήρθε. Και τι το περίεργο βρίσκεις? Είπα ότι θα πάω, δεν πήγα. Γιατί? Γιατί πήγα αλλού. Πού? Μήπως στη γιαγιά σου που είναι αδιάθετη? Όχι, δεν πήγα στη γιαγιά μου. Α, γιατί πήγα εγώ. Τέλος πάντων. Πού ήσουν όλο το απόγευμα? Εδώ. Εδώ? Ναι. Ας πω, Μιχαλάκη, κατάλαβες? Α, ναι, δεν ήταν εδώ η Μερούλα. Είχε πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό της στη Βούλα, αλλά κάτι της έτυχε στο δρόμο και άρχισε να γυρίσει. Εγώ όμως την περίμενα εδώ. Ε, Μερούλα? Εδώ είναι. Με συγχωρείτε που ρωτάω και ξαναρωτάω, Μέρη μου, αλλά ξέρεις εγώ από τι ώρα ψάχνω για τη Λιλή. Πού να φανταστώ? Α, ναι, βέβαια. Είναι ζήτημα φαντασίας. Ε, Μερούλα? Ναι, ζήτημα φαντασίας. Κατάλαβες. Πολύ φαντασία χρειάζεται. Ναι, βέβαια. Που δεν την έχουν οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες. Ε, Μερούλα? Τέλος πάντων. Θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πώς βρίσκομαι εδώ, ενώ είχα πει ότι θα πάω στο Ινστιτούτο? Ακριβώς. Απλούστατο. Ήρθα να μου δείξει μέρα μια πράξη γιατί θέλω να φτιάξω ένα σάλι της γιαγιάς. Απλούστατο. Και... Της την έδειξες την πλέξη, Μέρη? Ναι, ξέρεις, μόλις αρχίσαμε εκεί αυτό να πλέκουμε, το πλέξιμο... Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα θα πάμε πάνω να συνεχίσουμε. Ε, Μερούλα. Τι έγινε πάλι, μωρέ. Που επειδή εσύ στραβοκοιμάστε την πληρώνω εγώ. Πώς θα πάω στη δουλειά μου αύριο το πρωί? Βέβαια, πώς θα πας αν δεν πας και λίγο φρέσκος να σε δουν αυτές οι ξεδιάντροπες? Τι σου φταίνε, μωρέ, τα κορίτσια του Θεού που δουλεύουν να βγάλουν το ψωμάκι τους? Τι σου φταίνε? Κοίτα, να μου ζήσεις, φιλάνθρωπε καραμουρτζούνι μου εσύ. Τα κορίτσια, ε. Τα κορίτσια που δεν έχουν 2 δεκάρες να πάρουν λίγο ύφασμα πιο πολύ και μου φοράνε οι άτιμες το τομίνι μέχρι το λαιμό. Εντάξει. Θα εισηγηθώ στη διεύθυνση να προσλάβει λοκατζίδες. Μην είναι ήσυχη. Άρα, καληνύχτα. Κοιτάξτε, βρε, πώς μου μιλάει ο άνθρωπος που αγαπώ. Ούτε πλάι μου δεν θέλει να κοιμηθεί. Ψώρα έχω, μωρέ, ψωριασμένη είμαι και δεν με θέλεις πια. Εγώ δεν σε θέλω, βρε. Εσύ. Βρε, εγώ δεν θέλω εσένα, βρε. Ναι, εμένα. Άμα θέλω εγώ εσένα, ποια θέλω, τη μάνα σου. Όχι, Παναγία μου. Τι θα γίνει, θυμήθηκα τώρα. Αλλά να χαρείς, πάψε να με ζηλεύεις. Αφήσω ότι δεν είμαι ζωερός τύπος. Γιατί με ζηλεύεις? Άχουμε, θα γελάς. Εγώ, να ζηλέψω εσέ. Τι να σου ζηλέψω, βρε ψωριάρη, που έχεις γύρει σαν συνταξιούχος καραγκιόζης. Ρένα, πάψε να θίγεις τη μύτη μου, έτσι. Τι θίγω, γιατί τη χώνεις παντού, κύριε. Βαγγελίστρα μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Έχεις ακούσει βέβαια και εσύ για αυτόν τον φίλο μου στην Πάτρα? Α, το Λευτεράκι. Μη φωνάσεις. Το Λευτεράκι. Έχεις ακούσει, ε? Αν έχω ακούσει. Με έχετε πρίξει με αυτόν τον περίφημο Λευτεράκι που δεν έτυχε ακόμα να τον δω εγώ. Σαν πως εγώ τον έχω δει. Α, δεν τον έχεις δει. Τι είπες? Τι λες, μωρέ? Αυτό που σου λέω, δεν υπάρχει Λευτεράκης. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλοί Λευτεράκηδες σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτός ο Λευτεράκης των πατρών που μου γράφει και του γράφω, που μου στέλνει γαλοπούλες τα Χριστούγεννα και αρνιά το Πάσχα, δεν υπάρχει. Λευτεράκης Τσαμπαρδής, παλιός συμμαθητής μου και επιστήθιος φίλος μου, δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ποτέ, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καλά, και αυτός ο Λευτεράκης που στέλνει τις γαλοπούλες και τα αρνιά, τι είναι? Τι είναι? Φάντασμα. Φάντασμα! Ναι, φάντασμα, Θανάση μου. Το καλό μου και ευγενικό μου φάντασμα. Ο ακίμητος φρουρός της συζυγικής μου γαλήνης και της συζυγικής μου ευτυχίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι είμαι πολύ βλάκας και δεν μπορώ να καταλάβω. Μα τι φάντασμα μου λες τώρα? Φάντασμα, παιδί μου, πώς το λένε. Πλάσμα της φαντασίας. Και πιο συγκεκριμένα, πλάσμα της δικής μου φαντασίας. Θανάση, ο Λευτεράκης γεννήθηκε πριν από 2 χρόνια μέσα εδώ, σε μια στιγμή απελπισίας.
Εσύ. Εσύ η μηχανική είσαι γραμμένη στο ΙΚΑ. Ναι, γιατί. Έχει ψυχίατρο και έχει. Να σου το πω εγώ και ας μην ξέρω τα πολλά τα γράμματα. Καμιά σημασία. Σημασία έχει μόνο η αγάπη. Αν υπάρχει. Αλλά εσύ δεν μ' αγάπησες. Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες, Αντωνάκη. Εγώ βρε δεν σ' αγάπησα. Βρε, αν δεν σ' αγάπησα εγώ να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει. Αντωνάκη μου! Ελωνίτσα μου! Άνθρωποι από κάτω, ρε! Ακόμα εδώ σας εσείς, ρε! Σταμάτα, ρε, Καραβάγκο! Μπούρδα, Καραβάγκο, το φελέξι σου! Σταμάτα και θα μου σκοτώσεις τη γυναίκα μου! Τη γυναικούλα μου. Την Ελενίτσα μου. Κι αν μου τη σκοτώσεις, τι θα γίνω εγώ χωρίς την Ελενίτσα μου. Αλήθεια, Αντωνάκη μου. Μου. Είπες μου. Ναι, Αντωνάκη μου. Μου. Βρε, μπορούμε να χωρίσουμε εμείς οι δυο. Επειδή πήραμε διαζύγιο. Χαρά στο πράγμα, άκουσα χλαμάρες. Ναι, Αντωνάκη μου, σαν χλαμάρες. Αλλά πάλι, Αστεφάνο, τι θα με έχεις. Ε. Και δεν ξαναπαντρευόμαστε. Δεν ξαναπαντρευόμαστε, Ελενίτσα. Βρε, δεν παρακόψω το λαιμό σας. Άντε, ξεκουμπιστείτε, βρε, και δεν αντέχει το δοκάρι. Το δοκάρι, Ελενίτσα μου. Το σπιτάκι μας. Πάει το σπιτάκι μας. Εδώ πάμε. Πάμε και μην κοιτάς πίσω σου. Ναι. Μπροστά σου πάντα να κοιτάς. Μεγάλη αυτή τη μέσα. Οι καλεσμένοι μας απόψε είναι όλοι τους εκλεκτοί και αγαπημένοι. Αγαπημένοι γιατί πέρα από το ταλέντο τους είναι απλοί, σεμνοί και ταπεινοί. Εκλεκτοί γιατί ο καθένας τους έχει προσφέρει πολλά με τον δικό του τρόπο. Ο πρώτος μας καλεσμένος, πέρα από την προσφορά του στην τέχνη, ανεκτίμητη είναι και η προσφορά του στους συναδέλφους του. Και πάνω απ' όλα στους ηθοποιούς που έχουν ανάγκη. Οικονομική, αλλά και συναδελφική. Γιατί είναι πάντα παρόν και πρόθυμος σε κάθε στιγμή, σε κάθε συνάδελφο. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και τον πρόεδρο του Ταμείου Ελληνικού Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, τον Φυράκο μας. Δεν θα σας μιλήσω όμως πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ περιεκτικά αυτά που πρέπει να λέμε, ούτε για την πολύχρονη καριέρα του Γιώργου. Θα σας μιλήσω για αυτό που αισθάνομαι εγώ σαν άνθρωπος για τον Γιώργο. Θα σας μιλήσω για την επαφή που έχω μαζί του. Από μικρό παιδάκι ήμουν ένα παιδί στο κέντρο του Πειραιά που είχαμε πολλά σινεμά γύρω μας και λάτρευα τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ο Γιώργος ήταν ένας από αυτούς που είχα ξεχωρίσει για πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα πάρα πολύ να μπω μες στην οθόνη και να του μοιάσω. Να βρω τον τρόπο που προσέγγιζε τους ρόλους του. Γιατί ο Γιώργος δεν ήταν ένας κωμικός όπως άλλοι, δεν ήταν ένας μπούφος κωμικός, δεν έκανε μπαλαφαριές, δεν έκανε μούτες. Ο Γιώργος έπαιζε το δράμα του ήρωα που έφτανε σε ακραίες καταστάσεις και έτσι έγινε το κωμικό στοιχείο. Αυτό τον έκανε πιο αγαπητό μέσα στην καρδιά μου. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που αποκόμιζα από αυτό το σπουδαίο ηθοποιό και άνθρωπο, που όταν ήρθε η ώρα να συναντηθώ πια μαζί του και να με επιλέξει σαν συνεργάτη του, ήταν μια από τις πιο μεγάλες ευτυχίες της ζωής μου, γιατί για φανταστείτε ένα παιδάκι που λάτρευε έναν άνθρωπο σαν ηθοποιό, ότι έφτασε κάποια ώρα που δούλευε μαζί του. Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτό? Δεν υπάρχει για έναν ηθοποιό. Και αργότερα έγινε άνθρωπος της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου, γρήγορα τον ένιωσα φίλο μου, άκουγα με προσοχή όσα μας έλεγε, μάθαινα και έπαιρνα από αυτόν και στις παραστάσεις και στα σίριαλ. Αλλά το πιο μεγάλο κέρδος είναι ότι τον γνώρισα σαν ένα φιλοσοφημένο άνθρωπο, σαν ένα σκεπτόμενο άνθρωπο, σαν ένα συγγραφέα, σαν ένα μαχητή της ζωής, που όσο κι αν περνούν τα χρόνια,
αυτός τρέχει και δουλεύει σαν ένας νέος άνθρωπος. Και μάλιστα κοντά στους νέους ανθρώπους, κοντά στους νέους ηθοποιούς. Το απαράμιλο χιούμορ του είναι μια πηγή ζωής στην παρέα. Οι αναμνήσεις του, οι διηγήσεις του, ο τρόπος που τα λέει, το χιούμορ του, σε κάνουν να τον χαζεύεις. Εμένα μάλιστα μου μάθε και παρλάτε του Γιώργου Οικονομίδη, τις οποίες τις θυμάται τέλεια. Θυμάμαι όταν μας πρωτοείπε για τον τορυφιλισμό της Έλλης που ήταν μικρό παιδάκι, τα λόγια και ο τρόπος που το περιέγραφε μείνανε για πάντα χαραγμένα βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Μα κυρίως χαράχτηκε για πάντα μέσα μου το μήνυμα που φέρνει μόλι του την πορεία και την παρουσία του σαν ηθοποιός και σαν άνθρωπος. Δουλειά και πάντα δουλειά. Μόνο έτσι ένας άνθρωπος μένει για πάντα νέος. Και αυτό το μάθημα μας το δίνει στο ακέραιο ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είσαι φίλος μου, που από τότε που σε θαύμαζα από το Profiterol, από τις ταινίες, από το Καλώς ήρθε το δολάριο, από το φανταστικό κόσμο του Μακρυπόδη, το musical αυτό που το είχα δει 4-5 φορές, πηγαίναμε με τη μάνα μου και το βλέπαμε και το ξαναβλέπαμε, γίναμε φίλοι, μετά του κάναμε και το αφιέρωμα στο Τασέι, να μην το ξεχνάω κι αυτό, στα ημερολόγια που τα έχουμε πάντα κοντά μας, και όποιος θέλει να παίρνει, να μην ξεχνάω και τις πωλήσεις, γιατί ο Γιώργος προέρχεται από μια θεατρική οικογένεια και αξίζει να μελετήσεις την πορεία του. Για όλα αυτά, σε αγαπώ, σε ευχαριστώ και θέλω πάρα πολλά χρόνια ακόμα να είμαστε μαζί και να κάνουμε παρέα και να δουλεύουμε μαζί. Σημαντική ήταν η παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου και στην τηλεόραση. Σαν ηθοποιός, σαν σκηνοθέτης, αλλά και σαν σεναριογράφος. Μπορεί σαν κινηματογράφο να γύρισε μόλις 20 ταινίες, αλλά στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πάνω από 40 σειρές. Έγραψε το σενάριο στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες», «Άσε τον κόσμο να γελάσει», «Το ημερολόγιο ενός θηρορού», «Μια παρθένα για μένα» και οι τέσσερις ήταν υπέροχες, άλλοι το πρωί, άλλοι το βράδυ, «Παντρεμένοι και ανήπαντροι», «Σοφία ορθή», «Δανικός πατέρας», «Ιδιαίτερα για κλάματα», «Η Σιρήνα και ο Μπάτσος» και άλλα. Οι ήρωές του ήταν καθημερινοί, απλοί, γι' αυτό και αγαπήθηκαν. Γι' αυτό ο θεατής ταυτίζεται με τους ήρωές του. Είχαν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Όμως όλες αυτές στο βάθος έκρυβαν μια μελαγχολία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αυτές οι σειρές αγαπήθηκαν τόσο πολύ. Σαν ηθοποιός ο Κωνσταντίνου πρωταγωνίστησε στις σειρές «Τρεις και ο Κούκος», «Η Ελεκτού και ο Μπούφος», «Πατήρ, Υιός και Πνεύμα» και «Τα 7 κακά της μοίρας μου». Ο Κωνσταντίνου μας λείπει από τη σημερινή τηλεόραση. Λείπει αυτός ο τρόπος παίξηματος και ο τρόπος γραφής. Ας παρακολουθήσουμε τώρα μερικές σκηνές από τηλεοπτικές παρουσίες του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ψέματα. Μητέρα μου είπες ψέματα. Ειλικρινά δεν το περίμενα από σένα. Από σένα που μου έλεγες μια ολόκληρη ζωή να μη λέω ψέματα. Ξέρεις τι λέω. Μου έλεγες ότι ο συγχωρεμένος, αυτός, ο αποδημήσας κύριος Αμπελουργός ήταν οικογενειακός φίλος. Δεν ήταν! Σε παρακαλώ, θα ξέρεις. Μην με κάνεις και να μην... Ερωμένος ήταν. Και εκείνος μου έλεγε ψέματα. Όλο φίλος και φίλος μου έλεγε. Φίλος και... Ρώτησε το να μένει εκεί κοντά σου. Πόσα παραμύθια μαράδιαζε. Και δεν φτάνει η συνωμοσία που κάνετε πίσω από την πλάτη μου, αλλά φεύγοντας με αφήσατε και την κατάρα να παντρευτώ. Δεν είναι κατάρα να παντρευτείς. Ποιος το λέει? Εγώ. Είναι. Για έναν άνθρωπο σαν και εμένα είναι. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Δηλαδή άνθρωπος είμαι. Τι είμαι, Μαρούλη. Αλλά εγώ είμαι ένας αλλιώτικος άνθρωπος. Όχι αλόκοτος, αλλιώτικος. Και αυτό γιατί οι προδιαγραφές που μου είχες δώσει ήταν διαφορετικές από τον άλλον ανθρώπων. Μητέρα, μέχρι τα 25 μου λίγες παραμύθια, το ξέχασε. Χριστός και Παναγία. Ναι. Πούντε, είναι εκεί κοντά τους βλέπεις. Πάει, τρελάθηκα. Εγώ τρελάθηκα. Μητέρα. Ξέρω πάντα θέλεις να με μεθάνεις. Τι έκανες τόση ώρα και δεν μ' άνοιγες. Σας παρακαλώ, εσείς. Πού το βρε, πούς και μάθει, είναι δουλειά σου. Παρντών. Ευγενία! Σας παρακαλώ, φορέστε αυτό πάνω σας. Πώς και είμαστε, λέω, Χριστιανέ. Ευγενία, λέω!
φώναξες! Όχι, σε ούλιασα! Δεν μ' άρεσε το ύφος σου. Δεν φαντάζομαι να νομίζω ότι κάτι το διάστημα που ήσουν στην ταράτα, εσύ, εγώ με τη Σμινίδα. Ξελοφώντα, πότε πρόλαβες κιόλας! Λες βλακίες! Σας παρακαλώ, μαντάμ, όλα κιόλα. Δεν είμαστε ότι κιότι δηλαδή. Ο άνθρωπος ήρθε να μ' ανοίξει γιατί με κυνηγούσε. Τι κυνηγούσε, και με προσφέρω άσυλο. Κατάλαβα ότι δεν ξέρω τη Σμινίδα, ούτε ξέρω το όνομά της. Πώς είσαι το όνομά της, Σμινίδα? Παρθένα. 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 Ωραίο όνομα. Και γιατί σα κυνηγούσαν? Ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου. Έλα, κορίτσι μου, ηρέμησε. Τώρα δεν κινδυνεύεις. Πήγαινε, φέρνει μια κουβέρτα, σ' δείξουμε από πάνω. Άστι καλέ, κοριτσάκι είναι, δεν πειράζει. Εσύ έτσι θα κάτσεις. Πήγαινε μέσα να ευπρεπιστείς λιγάκι. Νομίζω ότι το κορίτσι αυτό μας οφείλει μια εξήγηση. Μπήκε μέσα στο σπίτι της ασύμφωνας και δεν μ' άφηνε να ανοίξω την πόρτα. Τι συμβαίνει, δεσποινή μου? Ο αδερφός μου ήθελε να με σκοτώσει. Κύριε το δυνάμεο, με θυμών γενού. Μην το πει όλο. Να σκοτώσει γιατί δεν σκοτώσει? Είναι μανιά τη. Και επειδή είναι μανιά τη, το έχει τάμα σκοτώσει τον αδερφή του. Έτσι κάνουν μανιά τη, σκοτώνουν μια αδερφή για να αποδείξουν την καταγωγή του. Έγραφε τα ξημερώματα ή το έβλεπε στον ήρό μου? Ω, δεν το έβλεπε στον ήρό σου, έγραφα. Πρέπει να παραδώσει σήμερα το μυθιστόρημα. Θα έκανε κεφάλι, ε? Να έτσι μιλάει, τα ακούει η μικρή και τα επαναλαμβάνει. Άκου έκανα κεφάλι, όχι ποδάρι έκανα. Εσύ και ο αδερφό σου. Καφέ. Καλά, εδώ δεν είναι σπίτι, ντεκέσαι. Μπαμπάκα μου, μη λε τι δυσκολίε και τι ακούει η μικρή και τι επαναλαμβάνει. Τι κάνει εκεί? Ζεστάνω το γάλα. Και ανάψει το μάτι τη κουζίνα. Και τι θε να ανάψω, την ψυστιέρα? Τι να σου πω, παιδάκι μου. Ορίστε, είναι δυνατόν. Για ένα ποτήρι γάλα που κάνετε 10 δραχμές να πληρώσουμε 250 δραχμές ηλεκτρικό. Το έχεις υπολογίσει? Όλα τα έχω υπολογίσει. Για τα λεφτά που βγάζουν υπολογισμένα. 10 δραχμές να πέσουν έξω θα γονατίσει η οικονομία μας. Και τι αγοράζεις σήμερα με 10 δραχμές? Μια φουρκέτα και αυτό έξω είναι. Μπαμπάκα, γιατί είσαι έτσι ντυμένος πρωί-πρωί? Δεν είμαι ντυμένος πρωί-πρωί. Από χθες το βράδυ είμαι ντυμένος έτσι. Α, δηλαδή ξενύχτησες? Και ξενύχτησα και ήπια. Και. Τέρμα, δεν έχει άλλο. Είχε δεξίες ο εκδότης μου για τα 2 χρόνια του περιοδικού. Τα έχει ο εκδότης σου, ε? Με ποιο τα έχει? Λέω, είναι πλούσιος άνθρωπος. Δεν ήταν πάντα έτσι. Στην αρχή έκανε τη διανομή του περιοδικού, μετά έγινε κλητήρα στο περιοδικό, μετά ανέλαβε τον μπαρ του περιοδικού. Άξιος άνθρωπος, όλα ανέβαινε. Μάλιστα, μετά παντρεύτηκε την κόρη του ιδιοκτήτη του περιοδικού και έγινε πλούσιος. Πολύ άξιος άνθρωπος. Μα δεν είναι. Εδώ... Μαρία! Μαρία! Πού είναι, τώρα ήταν εδώ δίπλα μου. Πώς εξαφανίστηκε? Δεν την πήρα χαμπάρι, αερικό είναι αυτή η γυναίκα. Μαρία! Μαρία! Με φώναξες? Πού ήσουν? Πότε? Πριν. Μέσα. Εδώ. Είναι το πλεκτό. Και εσύ ήσουν το πλεκτό. Πότε? Πριν πας μέσα. Ναι. Τι είναι? Δεν κατάλαβα πού πήγε το πλεκτό. Το πλητό πήγε μέσα και άφησε ένα εδώ. Σωστά. Δηλαδή, εσύ ήσουν εδώ και το πλητό ήταν μέσα. Αφού το λες εσύ. Τότε εγώ γιατί φώναζα? Μαρία, Μαρία, και δεν φώναζα πλεκτό, πλεκτό. Γιατί? Γιατί το πλεκτό ήταν δίπλα μου, δεν χρειάζεται να το φωνάξω. Α, μπορώ να πλέξω τώρα? Πλέξε. Πλέξε, αλλά με τρελάνεις με τη φλιαρία σου. Εγώ? Αυτό λέω. Εσύ στόμα έχεις και μιλιά δεν έχεις. Και αφού δεν έχεις μιλιά το στόμα, σε τι σου χρησιμεύει? Μόνο για να τρως? Εγώ βέβαια σε παντρεύτηκα για αυτό το προσόν σου. Γιατί σου να ήσυχη, μίλαγες λίγο, δεν ήσουν από παρδέλα. Τι παπά. Γλωσσού, γλωσσού, γλωσσοκοπάνα, φασαρία τζου. Ήσουν έτσι ήσυχη, σαν κομμωδίνο. Καθώς σου να ήσυχη, ανέκφραστη. Ούτε σιρτάρια δεν είχες να τα ανοίγω. Κλείνω να κάνω θόρυβο. Θέλω θορύβους φωνές. Θέλω φασαρία. Θέλω να επικοινωνήσω με κάποιον. Μ' ακούς, μοίρα μου. Τι να σου πω? Το πιστεύω εσένα έναν Θεό, αν πιστεύεις. Πιστεύω εις ένα Θεό. Σε ήχο πλάγιο δεύτερο, όχι χωρίς ήχο. Εσύ το λες χωρίς ήχο. Δεν αντέχω άλλο. Πάω να τραβήξω τα καζανάκια, να ανοίξω τις βρύσεις, να ακούω φασαρίες, να ακούω θορύβους. Δεν μπορώ άλλο. Μαρσάρετε, παιδιά. Μαρσάρετε δυνατά. Βαράτε και τα κλάξω να καταλάβω ότι είμαστε ζωντανοί. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, όπως είναι φυσικό, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους ηθοποιούς και της γενιάς του και πριν από αυτόν, αλλά και της γενιάς της επόμενης, τους νέους. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέξανδρος Μουρδούμης, τον οποίο εκτιμά ιδιαίτερα. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κούν. Έχει υπηρετήσει όλα τα είδη θεάτρου. Πάντα με επιτυχία έχει παίξει σε αρχαίο δράμα, σε κλασικό ρεπερτόριο, σε κωμωδία, σε δράμα, αλλά και σε musical. Έχει πάρει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές
και στον κινηματογράφο πρωταγωνίστρισε στην τελευταία ταινία του Κώστα Γαβρά. Κυρίες μου και κύριοι, φίλες και φίλοι μου, ο Αλέξανδρος Μπουλούπης. Πού είσαι? Κυριακή πρωί. Ξυπνάω και φτιάχνω καφέ. Ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι και είναι ο φίλος μου Λευτεράκης. Ήταν αναστατωμένος και χαρούμενος μαζί. Τόσο πολύ που το γέλιο του βγήκε από τον παράδεισο. Έμπλεξα με μια σοφερίνα. Την ρωτεύτηκα σφόδρα. Και αποφάσισα να κάνω ένα γάμο αλλά ελληνικά. Είμαι ευτυχισμένος, μου λέει. Αισθάνομαι σαν έφηβος. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Λες και έχω χτυποκάρδια στο δρανείο. Δεν αντέχω. Θέλω να χορέψω τον χορό του Ισαΐα και να μου πατήσει το πόδι στο ιδέγινη να φοβείται τον άντρα. Βρε κουτέ, αφού είναι παντρεμένη. Ξύπνα, Βασίλη, ξύπνα. Γνωρίζω τον άντρα της γυναίκας σου. Λίζα, δεν τη λένε, του λέω. Η Λίζα και η άλλη. Ποια άλλη, το ρωτάω. Η δίδυμη αδερφή της, μου απαντά. Πες το, βρε, και την πέλεψα με τη γυναίκα σου. Με τα πολλά, όταν το ξεκαθαρίσαμε το ζήτημα, έφυγε από το σπίτι ενθουσιασμένος, λέγοντάς μου ότι ταξίδι του mail τους θα κάνουν στην Αμερική, αναφωνώντας «Καλώς ήρθε το δολάριο!». Σκεφτόμενος σήμερα, θα έρθω στην εκδήλωση για τον κύριο Κωνσταντίνου, πραγματικά αισθάνομαι πολύ μικρός να μιλήσω για εκείνον. Και έτσι σκέφτηκα να μπερδέψω τους τίτλους από τις ταινίες του, φτιάχνοντας μια μικρή ιστορία. Ο ηθοποιός, όπως λέει ο μεγάλος David Mamet, μια και είχαμε και πρόσφατα χθες την Παγκόσμια ημέρα του θεάτρου, λέει ότι οι ηθοποίοι είναι storytellers, είναι παραμυθάδες. Τίποτα άλλο και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και για μένα ο κ. Κωνσταντίνου σίγουρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες. Εύχομαι τη σκητάλη που, που έχει δώσει, έχει πάρει μάλλον από τους παλαιότερους και δίνει στους νεότερους, εμείς να τη συνεχίσουμε, γιατί τελευταία το θέατρο περνάει μια δική του πανδημία, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί το θέατρο είναι οι άνθρωποι και όχι τα ντουμπάρια. Νομίζω ότι ο κ. Κωνσταντίνου πρεσβεύει αυτό το πράγμα. Είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος, ένας τεράστιος θεατρίνος. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Τρελαίνουμε για το θεατρίνος. Και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να μιλήσω για σας. Να είστε καλά και να συνέχεια να σας βλέπουμε στη σκηνή και οπουδήποτε αλλού βρίσκεστε. Να είστε καλά. Έχουμε ακόμα ένα γράμμα, θα το έλεγα, για τον Γιώργο του Κωνσταντίνου, αλλά δεν μπόρεσε αυτός που έγραψε να έρθει εδώ. Απλώς θα σας το διαβάσω. Αλ σαλάμ αλέκ, για χαβάγκα Γιώργο. Ας όψετε ο κορονοϊός για την απουσία μου που με περιορίζει σε ένα απλό μήνυμα. Είναι μεγάλη περηφάνεια μου, Γιώργο, που οι πατριώτες μου εξ Αιγύπτου με εκπρόσωπο τον φίλο μου τον Πάνο οργάνωσαν αυτή την τιμητική εκδήλωση. Τη στιγμή που η μητέρα πατρίδα έκανε ελάχιστα για να τιμήσουν την προσφορά σου. Δεν θα μιλήσω για το ταλέντο, την αξία, την ευστροφία και το ήθος σου που έχουν γράψει ήδη ιστορία και το γνωρίζουν όλοι. Θα σου πω όμως κάτι που σίγουρα δεν το ξέρεις, γιατί κανείς δεν το είπε ποτέ. Ο νέος ελληνικός κινηματογράφος δημιουργήθηκε από μια παρέα της δεκαετίας του 60 που ονειρευόμασταν να δημιουργήσουμε ένα νέο κινηματογράφο που να ξεφεύγει από τα κλισέ της εποχής, που θα άνοιγαν καινούριους δρόμους. Το σημαντικότερο πρόσωπο για αυτό το όραμα ήταν δύο. Ο Δράκος
του Νίκου Κούνδουρου, που με την εκπληκτική ερμηνεία του επίσης Αιγυπτιώτη Ντίνου Λιόπουλου μας άνοιγε όλους τους ορίζοντες για μια νέα ματιά, για ένα νέο κινηματογράφο. Το άλλο πρότυπο και παράδειγμα, και μη σου φανεί περίεργο, ήσουν εσύ. Ναι, Γιώργο, εσένα θαυμάζαμε όλοι και από σένα και τη διακριτικότητα, την ευγένεια και κυρίως το ήθος παίρναμε κουράγιο για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Και δεν είναι τυχαίο πως όποιος ονειρευόταν να κάνει ένα remake του Δράκου δεν μπορούσε να φανταστεί στο ρόλο άλλον εκτός από τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Το remake δεν έγινε ποτέ, αλλά εγώ, ίσως ο μόνος από την παρέα, είχα την ευτυχία και την υπερηφάνεια να συνεργαστώ μαζί σου σε ένα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Ο ρόλος του Μολοχάνθη στη σειρά «Το έγκλημα του ψυχικού», που ήταν βασισμένο στο μυθιστόρημα του Παύλου Νιρβάνα, έγραψε ιστορία και σε κάνει αντάξιο πολλών διεθνών μεγάλων ηθοποιών. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, που μου έδωσες την ευκαιρία να κάνω ένα από τα καλύτερα έργα της καριέρας μου, βασισμένος στην συνωμοτική, θα έλεγα, συνεργασία μας, που δεν χρειαζόταν καν να σου κάνω την παραμικρή σκηνοθετική υπόδειξη. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, με όλη μου την ψυχή και να σε πάντα καλά. Δεν μπορώ όμως να συνεχίσω, γιατί με πιάνουν τα κλάματα. Κώστας Φορέας. Το σημαντικότερο που ήξερε και υπάρχει η παρουσία του Γιώργου Κωνσταντίνου στο θέατρο, εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Έχει παίξει τα πάντα. Αρχαίες κωμωδίες, όρμηθες, πλούτος, θεσμοφοριάζουσες, μέχρι Σέξπιρ, από τη θεώρηση μέχρι κλασικού συγγραφείς του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Μπρέχτ, Τένεσι Βίλιαμς, Μολιέρο και τόσους άλλους. Έλληνες συγγραφείς, όπως Αλέκο Σακελάριο, Δημήτρη Ψαρθά, Ασημάκη Γιαλαμά, Κώστα Φρεντεντέρη, Ιάκωβο Καμπανέλη και άλλους. Σημαντική είναι η προσφορά του Κωνσταντίνου στο θέατρο σαν σκηνοθέτης και σαν συγγραφέας. Έγραψε και σκηνοθέτησε αρκετά θεατρικά έργα με μεγάλη επιτυχία, όπως «Ο φανταστικός κόσμος του Μακρυπόδη», «Μια παρθένα για μένα», «Ο λόρδος της λόρδας», «Ο λύκος και ανεγέρασε», «Πολίτης γάμα κατηγορίας», «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» και άλλα. Το 2006 τιμήθηκε με το βραβείο Παναθήνια για την ερμηνεία του σε νούμερο επιθεώρησης, ενώ το 2010 βραβεύτηκε με το βραβείο κοινού για την ερμηνεία του στην επαράσταση «Αμπιγέρ». Όπως λέει ο ίδιος, δεν έχει σημασία ποιο θεατρικό είδος υπηρετείς. Φτάνει να το πιστεύεις και να το αποδίδεις με την ψυχή σου. Τότε όλα είναι τέχνη. 60 και τόσα χρόνια προσφοράς δεν μπορούν βέβαια να εκφραστούν με λίγα λόγια, ούτε με λίγες εικόνες. Ας πάρουμε όμως μια μικρή γεύση αυτής της μεγάλης πορείας του Γιώργου Κωνσταντίνου στον χώρο του θεάτρου. Thank you.
Ελάτε, περάστε εδώ. Σαλβατόρε. Σαλβατόρε. Καλώς. Τι ακούω. Δεν ξέρω, ακούς εσύ. Έλα τώρα, δεν θέλεις να χειρουργηθείς, γιατί. Δεν θέλω, φοβάμαι. Μα τι φοβάσαι, εδώ είναι νοσοκομείο. Αυτό φοβάμαι. Είσαι μετά καλά, άνθρωπε μου. Τι είναι αυτά που λέτε, τι φήμες είναι αυτά για τα νοσοκομεία. Ακούτε τι μεταδίδει ο ένας στον άλλο. Σαν αρρώστια εξαπλώνεται. Όχι, εσείς δεν εξαπλώνετε, εμείς εξαπλώνουμε. Σαλβατόρε, από εδώ ο καθηγητής μου λέει ότι είσαι σε απελπιστική κατάσταση και πρέπει να σε χειρουργήσει αμέσως. Όχι, προτιμώ να ζήσω στα βαθιά γεράματα, να παλέψω για τη ζωή μου. Δεν αποφασίσετε εσείς αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Δεν είμαστε η Ρωμαϊκή Αρένα να κάνει δάχτυλο έτσι και να με καθαρίσω μόνο μάχρονο το νηστέρι. Όχι, όχι. Ξέρεις τι προσπάθεια κάνω να ξεχάσω τον κίνδυνο. Να αντιμετωπίσω το κοινό μπροστά στο οποίο πρέπει να ξεδιπλώσω όλη μου την ψυχή. Να διακινδυνεύσω ολόκληρη τη ζωή μου. Και μέρα με τη μέρα να ξεγυμνώνω την πλάτη μου μπροστά στα αντιφάγα μάτια και στις ρηπές των κριτικών. Μπορώ να πω και ότι ήταν από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν θα κάνω δυσκολότερο. Ο ηθοποιός δεν πρέπει να μείνει ποτέ στάσιμο. Αχ, τι ωραία σε που τα λέτε. Μπράβο σας. Τρίτος μας καλεσμένος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Η πορεία του στο θέατρο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Συνεργάστηκε με αξιόλογους σκηνοθέτες και ηθοποιούς και αργότερα άρχισε να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί ο ίδιος. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό ήταν η παράσταση «Άμλετ ο δεύτερος». Δεν θυμάμαι πόσες φορές την είχα δει. Στον κινηματογράφο κάνει το ντεμπούτο του με την ταινία «Οι εραστές του καλοκαιριού». Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά στον κινηματογράφο έγινε σε συνεργασία με τη σύζυγό του Έφη Μουρίκη στην ταινία «Straight Story». Από το 1990 έχει πάρει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές μέχρι σήμερα που τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια μας λέει «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Κυρίες και κύριοι, ο Βλαδίμηρος Κινήτης. Όταν μιλάμε για τον Γιώργο, ένα τίτλο φέρνω στο μυαλό μου που λέει «Τόκο στα νιάτα». Ο Γιώργος, όπως τον γνώρισα τα τελευταία χρόνια, να είναι καλά ο Μάρκος, ο Τάγκαρης, όταν ήθελα να ανεβάσω το «Σώσε», υπήρχε μέσα ένας ρόλος ενός έβελπη μπεκρή.
Και μου είπε, θέλεις να έρθει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Πήγα να λιποθυμίσω, λέω, θα έρθει ο Γιώργος Κωνσταντίνου να παίξει που στο σώσει αυτό το ρόλο. Λέω, ναι, ναι βεβαίως, αν θελήσει ο άνθρωπος και ήρθε. Από τότε είναι... Εκεί λοιπόν γνώρισα έναν άνθρωπο που δεν ήξερα, έναν ηθοποιό που ήξερα και τον παρακολουθούσα από μικρός. Όταν μπήκα στη σχολή, οι πιο πολλοί μου λέγανε ότι μοιάζω στον Γιώργο Κωνσταντίνου. Γιώργο, τώρα εδώ που έχουμε την κόσμο μπροστά, την αλήθεια πες μου. Έχεις κάνει κάτι με τη μάνα μου, πες μου. Δεν γίνεται, σε βλέπω εδώ και δεν γίνεται. Ψιλόλιγνο, συνήθι, έτσι. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει ρε Γιώργο, το ψάξω. Πέρασαν τα χρόνια, συνεργαστήκαμε τρεις φορές. Φέτος βρεθήκαμε να δουλεύουμε πάλι στην Παγίδα. Θέλω να πω ότι ο Γιώργος, και αυτό είναι που με συγκινεί, είναι από τους τοπιούς που ρισκάρει σκηνικά. Και όταν λέω ρισκάρει, σημαίνει ότι δεν έχει μπει σε ένα χρονοτούλαπο να τον φάνει σκόρη. Ρισκάρει, παίζοντας, ερμηνεύοντας, και δεν εννοώ ότι αλλάζει τα λόγια του, το μέσα του ρισκάρει. Κάθε μέρα είναι μια έκπληξη. Αυτό δημιουργεί αυτομάτως δράση, αντίδραση στη σκηνή Γιώργο μου, που εμένα με κάνει ευτυχισμένο. Είναι πιο νέος από εμάς. Πολύ πιο νέος. Οχριούμε μπροστά του. Και θα το θυμάμαι ακόμα στο σώσε όταν ανεβοκατέβαινε τις σκάλες τρέχοντας. Μακάρι, Γιώργο μου, να σου μοιάσω. Απ' την άλλη, δεν έχω τίποτα άλλο να πω για τον Γιώργο. Είμαι σίγουρος ότι με θαυμάζει, Γιώργο. όχι, δεν τέλειωσε. Πλάκα έκανα. Έχω γράψει κάτι. Δεν μπορώ να πείσω τον Γιώργο έτσι. Να βρω τα γυαλιά μόνο, γιατί ο Γιώργος διαβάζει χωρίς γυαλιά. Εμείς διαβάζουμε γυαλιά. Τι να κάνουμε. Σε ένα λεπτό θα είμαι μαζί σας. Οφείλω να διαβάσω αυτό που του έγραψα, γιατί το πιστεύω είναι μέσα από την καρδιά μου. Και οφείλω να το πω. Γιατί σαν τον Γιώργο άνθρωποι και ηθοποιοί δεν υπάρχουν. Γιώργο λοιπόν έγραψα, το θέατρο ως ανθρώπινο πνευματικό δημιούργημα αντέχει μέσα στα χρόνια. Ένα εύλογο ερώτημα είναι το εξής. Ο άνθρωπος έπλασε το θέατρο ή το θέατρο υπάρχει μέσα μας και είναι αυτό που δίνει νόημα στο διάβα μας ανά τους αιώνες. Εναρμονίζουν τη ζωή μας και τα δύο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου λοιπόν έχει και αυτό την ικανότητα να εναρμονίζει κάθε στοιχείο κουλτούρας που του είναι άγνωστο. Να διορθώνει κάθε εσωτερικό χάος, να αγκαλιάζει κάθε ήχο που πολιορκεί και τέλος να κατανοεί τον κόσμο γύρω του. Όταν ο Γιώργος παντρεύεται ένα θεατρικό έργο, μας προσφέρει την κάθαρση σε όσα καταμαρτυρεί ο θεατρικός συγγραφέας μέσα από τους χαρακτήρες του. Είναι ο Γιώργος που θα κάνει ανάγλυφο το εύρος, ανάγλυφο, θα κάνει ανάγλυφο το εύρος του κειμένου και θα αποκαλύψει τα όσα δεν λέγονται μέσα από τις λέξεις. Και σημειώστε. Ο Γιώργος δεν υπογραμμίζει τη θεατρική πράξη. Αυτή τη θεατρική πράξη την έχουμε δει ήδη με τα μάτια μας. Ο Γιώργος δημιουργεί άλλα μεγέθη που οδηγούν την καλλιτεχνική κορύφωση στο λιμάνι της ποίησης. Αυτά που γράφω κι άλλα να πω, τα έχω δει μπροστά μου να συμβαίνουν. Χωρίς μουσική και θέατρο δεν υπάρχει πολιτισμός. Δεν υπάρχει ικανότητα κατανόησης των όσων συμβαίνουν επί σκηνής. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γευθούμε την ίδια μας ζωή. Και ο Γιώργος αυτό το κατανοεί πολύ καλά. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ρηχή θα μπορούσε να είναι μια παράσταση χωρίς τον Γιώργο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια εινοποσία χωρίς κρασί. Μια μέθεξη χωρίς τον κόσμο των ιδεών. Σκεφτείτε από την άλλη πώς και χωρίς ατάκα ο Γιώργος δεν πάει να υπάρχει. Είναι ο ήχος της σιωπής του που γεμίζει τον χώρο. Για τέτοιου μεγέθους προσωπικότητα μιλάμε. Έχει ο Γιώργος Κωνσταντίνου μαγικές ικανότητες. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι πως δίνει σάρκα και οστά σε κάθε θεατρικό γεγονός. Υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και θα δίνει αποτελεσματικά με την υποκριτική του αγωγή νόημα και μέγεθος στα τεκτενόμενα των μύθων, των αρχαίων δραμάτων, των μπουλουκιών, των διαφορετικών ρευμάτων στην παγκόσμια ιστορία του θεάτρου. Όσο ο άνθρωπος δημιούργησε τους μύθους για να εξηγήσει τα ανεξήγητα, τόσο ο Γιώργος έδωσε τη μαγική διάσταση ενός ταξιδιού στο όνειρο. Εκεί που συμπλέουν η ορμή και η δημιουργία.
Με το θέατρο έμαθε να αντιμετωπίζει καλύτερα την πραγματικότητα και εκπαίδευσε τον εαυτό του να ανοίγεται στους μύθους και να δανείζεται φίλτρα ποίησης που θα ντύσουν τη σκηνική του υπαρξιακή αγωνία. Γιώργο, τα έχω δει όλα αυτά. Είμαι σίγουρος πως πίσω από κάθε του σκηνική νευρική απόλυξη κρύβεται και μια μουσική νότα δεμένη σε νοητές κορδές που διαχειρίζεται αυτός ο μέγας δημιουργός, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Αυτό ήθελα χρόνια να το κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το συνδεσμό σας, ειλικρινά, γιατί αυτό ήθελα χρόνια να το κάνω και έφτασε η στιγμή να στα πω, Γιώργο μου, αυτά. Όσο και να θαυμάζεις. Θα σου πρότεινα να παντρευτείς. Αγάπη μου, ναι, το δέχομαι. Έφη, γεια σου. Όταν ο σύνδεσμος του Κυριωτών Ελλήνων αποφάσισε να τιμήσει τον Γιώργο Κωνσταντίνου με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, ανέλαβα να οργανώσω αυτή τη βραδιά και εδώ και αρκετό καιρό άρχισα να διαβάζω πρώτα το βιβλίο του και μετά να βρίσκω στο ίντερνετ τώρα που έχουμε διάφορες συνεντεύξεις που είχε δώσει σε περιοδικά, σε τηλεοράσεις κτλ. Και από εκεί διάλεξα μερικές φράσεις δικές του που όταν τις διαβάσουμε, όταν τις ακούμε, βλέπουμε τον Κωνσταντίνο, τον άνθρωπο Κωνσταντίνο. Ας δούμε μερικές από αυτές. Πολύ συγκίνηση. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ να με τιμήσουν και εσάς όλους, αλλά και αυτοί που μίλησαν για μένα, και την Μπορτούμης. Είναι απίστευτη περίπτωση, γιατί κάποια στιγμή πήγα, πού ήταν, αν μπορεί να μου τιμήσει, Λάρισα, πού ήταν, τι ήταν. Στο Βόλο. Δεν τον ήξερα τώρα. Εντάξει, είχα ακούσει και τον ήξερα. Ξαφνικά από το πουθενά σηκώθηκε πάνω και με τίμησε.
Αυτό δεν το ξεχνάω. Να τιμήσω την... Να ευχαριστήσω μάλλον την Αγία Τερέζα που είναι δουλειά. Σπύρο, κανείς δεν περιμένει και μια φορά να δεν ξέρει κάτι τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Με πίστευε. Σε γνώριζα χρόνια. Αλλά δεν πίστευα ότι... Ούτε δεν πίστευα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσες εσύ να έχεις τέτοια δύναμη και να κάνεις όλα αυτά που έκανες. Με συγκινείς ειλικρινά, δηλαδή. Δηλαδή είμαι... Τίποτα, πες μου την αλήθεια για τη μάνα μου, τίποτα. Αυτό με πονάει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πρέπει να τα αλλάξεις το όνομα έτσι. Το Βλαντιμίρ είναι τα... Εδώ καταργήσαν τη ρώσικη σαλάτα, πρέπει να το πω. Βλαντιμίρ, τα έχεις προβλήματα. Σε λίγο θα κατασκευθεί και τον Δοστογεύση και τους υπόλοιπους. Δεν το πάμε εκεί πάνω. Θα το κάνω Βλαντιμίρος Κωνσταντίνη. Ο Βλαντιμίρος είναι ένας σύντροφος. Δεν είναι ούτε σκηνοθέτης, ούτε πρωταγωνιστής, ούτε θεατρώνης. Δηλαδή, είναι δική του ο χώρος, τίποτα πολύ θα δεν ξέρουμε. Είμαστε δηλαδή εκεί μέσα, θα συνεργαζόμαστε. Η πλάκα και το γέλιο και η σχέση μας, γιατί έχουν κάνει και περιοδία και τα λοιπά και έχουν περάσει φανταστικά, είναι καταπληκτική. Χάρηκα πάρα πολύ που συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε. Βλέπουμε χρόνια μπροστά μας, Γιώργο. Καμιά δεκαπενταριά πιστεύω. Θέλω να πω τώρα κάτι. Τη σχέση μου, γιατί πολλοί με ρωτάγανε και μου λέγανε «Καλά, τι δουλειά έχει τώρα εδώ, σήκω στον διευθύνο, στο σέντρο και τα λοιπά». Κι όμως υπάρχει. Υπάρχει. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου, πριν από τον πόλεμο, ήταν πρωταγωνιστές της οπερέτας και ήτανε η Αλίκη και ο Δημήτρης της Αλεξάνδρειας. Τότε ήταν όλος ο ελληνισμός εκεί. Όλες, το πνευμό καλά, πίσω και δεν συμμαζεύεται, δεν να λέμε. Ο Κούν ήταν εκεί. Λοιπόν, και ήτανε, πηγαίνανε εκεί στην Αλεξάνδρεια και ήτανε η πιο αγαπημένη τους ηθοποίηση. Σημαίνει λοιπόν ένα πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε να εξηγήσουμε και λίγο, με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε ένα φοβερό χιούμορ. Φοβερό χιούμορ. Τι έπαιξε. Είχε ένα φοβερό χιούμορ. Είχε ένα φοβερό χιούμορ. Πρωταγωνιστούσε λοιπόν πριν γνωρίσει τη μητέρα μου στην Αλεξάνδρεια, το 29-28, κάπου εκεί γύρω. Λοιπόν και εκεί το θέατρο, ήταν καλοκαίρινο το θέατρο, ήταν εδώ τη ζέστη, μια μάντρα μεγάλη. Και εκεί έκαναν, εκεί γιώνησαν παραστάσεις. Φύσικα να δουν τον Μιχαλάκη, τον Κωνσταντίνο, τον Πρωθυπουργό, τον Μπενόρο και τον τραγουδιστή τους. Ο πατέρας μου έπαιζε φυσικά, όπως παίζουμε εμείς, να πίστευτα, τότε. Γιατί τον είχα δει μετά στις απεραίτητες μέρες. Πολύ φυσικός. Ίσως πήρε και από αυτόν, δεν ξέρω. Και τον λατρεύανε. Κάποια στιγμή λοιπόν ο επιχειρηματίας έπρεπε να γίνεται αυτό το λεφούσι. Γιατί του δίνουμε, δηλαδή τον έχουμε εδώ, λέει, και του δίνουμε τόσα χρήματα. Πριν τη μερίδα του Λέοντος εδώ κτλ. Ξεχάστηκε αυτό. Πήγαινε πέστε να του φώναξε λοιπόν έναν παρατρεχάμενο, ο οποίο ήταν και τόσο έτσι. Τον φωνάζει και του λέει: πήγαινε και πες του και να τα κόψουμε κάποια χρήματα. Πάει και του λέει, Μιχαλάκη μου, ξέρεις εδώ το αφεντικό, είπε, να κόψουμε κάτι, και δεν έχουμε, λέει. Ναι, αλλά δεν δέχεται και εκείνος. Δεν πειράζει, δεν πάω στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο ήταν στην πλατεία εδώ το θέατρο. Στην πλατεία πήγε, ήταν απέναντι το ξενοδοχείο. Πάει στο ξενοδοχείο, του λέει, τώρα τι κάνουμε το βράδυ, τι θα κάνουμε. Λέει, φωνάξουμε έναν τενόρο από την Αθήνα, ένα βαρύτερο, μάλλον, ξέρω, τι φύρμα.
να έρθει απάνω, να τον αντικαταστήσει, δε στα γρήγορα. Έρχεται πραγματικά εκείνο, μέσα στο καλοκαίρι με τα κασκό, τα κατέλα, με τη φεράρα φωνή. Και εδώ είναι. Αυτό είναι το δέατρο. Γκρεμίστε τη μάντρα. Γιατί δεν θα χωράει ο κόσμος, γκρεμίστε τη μάντρα. Θα γκρεμίσουμε. Μα κάντε και αυτό που σας λέω, ξέρω εγώ. Το βράδυ 15 τέρατας. Τελειώθηκε. Την άλλη μέρα 20. Τι κάνουμε τώρα. Τρέχει στον καράκι. Τρέχει ο χοντός, δεν υπήρχε ασανσέρ τότε. Ανεβαίνει πάνω. Χτυπάει η πόρτα, μπαίνει, πανίγει ο πατέρα μου, πανίγει. Με χαρά του μου, ξεθέσαι το αφεντικό μου. Μπορείς να έρθεις. Δεν ξέρω. Τι αυτό. Τα από καταστροφή έχει συμφωνήσει. Και τώρα θα πάω στον γιατρό. Κοιτάξτε, τι καλά. Πήγαινε στον γιατρό και πέρα τρέχει. Καταστροφή. Και έκλεισε τη φωνή του τώρα. Και τι να του πω. Λέει να πάω σε κάνω δύο ώρες. Ξαναγυρίζει λοιπόν. Να μην μπαίνει να πάνω. Ήταν ο πατέρα. Πήγε στον γιατρό με καλά. Πήγα. Και τι σου είπε. Να κάνω γαργάρες. Να κάνεις. Με λύρες. Ήταν οι εγγυφτιακές ομοίες. Αυτή ήταν η ιστορία του πατέρα. Η μητέρα μου είχε μια άλλη ιστορία που δεν ήταν βέβαια κομική, αλλά είχε πολύ αξία. Την ρωτεύτηκε ένας, ο οποίος είναι κυβερνήτης στην Ελλάδα, ο Κότσικας. Κότσικας. Υπάρχει εδώ Κότσικα, θα δείτε. Και κάτι Κότσικα. Νεωτεύτηκε λοιπόν ο γιος του Κότσικα. Τρεις εκατομμυρίους. Ο οποίος όμως ο καημένος ήταν 300 κιλά. Και αποκλείστηκε το σεξ τουλάχιστον. Αλλά αυτός ερωτευμένος τόσο πολύ. Κάποια στιγμή της υπογράφει 1.000.000 λίρες, όταν πεθάνει ο πατέρας του βέβαια. Έφυγε η μητέρα μου, τελείωσε αυτή η ιστορία και τη φωνάζω με την τράπεζα στην Αθήνα. Έχετε 1.000.000 λίρες, τη πεθάνει ο πατέρας του. Κάνει υπογραφή συμβόλαια και μου λέει η μητέρα μου, γιατί τότε πια, είχαν περάσει κάποια χρόνια και είχα γεννηθεί ήμουν στην Κούνια εγώ. Ήρθαν εκεί με τα λεφτά της δεσμήτης και τις πετάξαν μέσα στην Κούνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή και μπορώ να πω ότι εντάξει, πολλές φορές με έχουν τιμήσει. Αυτό είναι η πρώτη φορά. Αυτό το πράγμα, αυτό το οργανωμένο, παρουσίαση, αυτή τη ζεστασία, αυτή την αγάπη, ειλικρινά σας ορκίζομαι, πρώτη φορά το βλέπω. Εγώ να πω δηλαδή ότι καθόμουν εκεί και πέφτα τα μάτια. Θα καλέσω τώρα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αιγυπτιακού Μαρινού, κύριο Κώστα Μιχαηλίδη, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε απόψε στο διευθύνιο μας και συνεχίζουμε μια παράδοση που μόνο προσωρινά διέκοψε η πανδημία. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, τιμούμε έναν αγαπημένο και καταξιωμένο ηθοποιό. Λόγω περιοριστικών μέτρων δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση τα τελευταία δύο χρόνια. Φέτος όμως είμαστε και πάλι εδώ για να τιμήσουμε τον καταξιωμένο ηθοποιό σκηνοθέτη σεναριογράφο, τον συγγραφέα Γιώργο Κωνσταντίνου. Τον γνωρίσαμε μέσω των ταινιών, μας συντόπευε μέσα από την μικρή οθόνη και τον αγαπήσαμε στο θεατρικό σανίδι. Πριν όμως προχωρήσουμε στη βράβευση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάνο Κατέρη, που είσαι πάνω, που ανέλαβε την επιμέλεια, την οργάνωση και την παρουσίαση της εκδήλωσης.
Ο Πάνος αφιερώνει αρκετό από το προσωπικό του χρόνο για να προετοιμάσει τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ομιλίες που ακολουθούμε και είναι άξιο συλλαβητηρίων. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Τάκη Σφακιανόπουλο για την τεχνική επιμέλεια και τους αξιότιμους καλεσμένους μας. Στην Σπύρο Μπιμπίλια, πρόεδρο του Συμμαχίου Ελλήνων Σαφιών, τους υπεύθυνους Βλαδίμιο Κυριακίδη και τον κύριο Γιώργο Αλέξανδρο Μπουρδούνη και φυσικά τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου που μας έκαναν την τιμή να παραδοθούν απόψε εδώ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Κωνσταντίνου να προσέλθει για την πρόβλεψή του με τη μυθική περπέτα για την αξιόλογη διαδρομή του. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ, μόλις τελειώσουν αυτές οι φωτογραφίες. Μπορείς εύκολο, δεν πραγματοποιείται τίποτα.